Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλετε να μας πείτε το όνομά σας? Ναι. Κυπουρού Ζινόζη Ελένη. Ζινόζη το πατρικό. Πότε γεννηθήκατε? Το 1927. 1η Ιουνίου. Σε ποια πόλη? Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κυρία Ελένη, μπορείτε να μου περιγράψετε λίγο την οικογένειά σας, πού μένατε, ποιοι ήσασταν? Από ό,τι έμαθα, εδώ με φέραν ενός έτους. Οι γονείς μου έμεναν πρώτα Θεαγένους Χαρίση, περιοχή Αγίας Τριάδος. Όταν αγόρασαν αυτό το σπίτι, μετακόμισαν και εδώ είμαστε ως τώρα. Βέβαια έγινε πολυκατοικία, ήταν διόροφο. Έγινε πολυκατοικία και εξακολουθούμε να μένουμε εδώ. Όπως θυμάστε, είχαμε συναντηθεί πριν από μερικές εβδομάδες. Τότε μας είχατε πει, και θα ανατρέχω σε αυτή τη συζήτηση την προηγούμενη, μας είχατε πει τότε ότι στη Θεαγένους Χαρίση ζούσατε με μια εβραϊκή οικογένεια. Ποια ήταν αυτή η οικογένεια? Η οικογένεια Μπενσασόν. Εγώ βέβαια δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί ήμουν μωρό, από ό,τι άκουσα μετά. Όταν λέτε ζούσατε μαζί στο ίδιο διαμέρισμα? Όχι, πάνω κάτω, στον πάνω όροφο, η μια οικογένεια, στον κάτω η άλλη. Και ήρθατε εδώ, δηλαδή, σε αυτή τη γειτονιά? Το 1928. Διηγηθείτε μου λοιπόν πώς ήταν η οικογένεια και πώς ήταν η γείτονα. Όταν άρχισα να αισθάνομαι μεγάλωσα λιγάκι, 4-5 χρονών. Από τότε θυμάμαι ότι στον κάτω όροφο του σπιτιού μας έμεναν πάντοτε Ισραηλίτες. Εγώ βέβαια θυμάμαι σαν πρώτη οικογένεια, μπορεί να ήταν και άλλοι πριν, τα ξέρω, αλλά τότε που ένιωσα τον εαυτό μου, θέλουν 5-6 ετών, την Μαντάμ Ρεβέκα, που είχε μια κόρη Μαργκό. Τον μπαμπά της δεν το θυμούμαι πώς τον έλεγαν. Το επίθετο? Ούτε το επίθετο θυμούμαι σε αυτή την οικογένεια. Αλλά ξέρω ότι ήμασταν σαν μια οικογένεια. Δηλαδή ερχόταν η Μαντάμ Ρεβέκα επάνω με τη μαμά μου να πιούν καφέ, κατέβαινε η μαμά μου, πήγαιναν βόλτα μαζί και εμείς μικρά τα παιδιά στην παραλία, δεν ήταν πολύ κοντά η θάλασσα στο σπίτι μας. Και ήμασταν σαν συγγενείς. Δεν τους ξεχωρίζαμε από συγγενείς. Περάσαμε πολλά χρόνια πολύ καλά. Άλλοι γείτονες Εβραίοι? Εδώ θυμάμαι απέναντι μία κυρία Στέλλα, δεν θυμάμαι επίθετο, η οποία και πήγε, σώθηκε και γύρισε. Μόνο αυτή, όχι η οικογένειά της. Πήγε στην Κρακοβία και σώθηκε. Ήταν η οικογένεια απέναντι Αλγκάβα. Να σταματήσουμε λίγο. Όχι, μια χαρά είμαστε. Ναι, η οικογένεια Αλγκάβα. Αλγκάβα. Οι οποίοι ασχολούνταν με τι? Από ό,τι θυμάμαι ήταν έμπορος ο μπαμπάς. Αυτόν θυμάμαι έναν ψηλό έτσι. Δεν θυμάμαι λεπτομέρειες από την οικογένεια. Ήταν η οικογένεια Πίνχας πιο πέρα, στην Παρασκευοπούλου, στην οδό Παρασκευοπούλου. Αριστερά ήταν κάποιοι που δεν θυμάμαι το όνομά τους, στον κάτω όροφο, επάνω ήταν ο κύριος Μαλιγκούδης, κάτω ήταν αυτοί, δεν θυμάμαι. Αλλά μας είχατε πει κάτι για την οικογένεια Πίνχας. Η οικογένεια Πίνχας στην Παρασκευοπούλου, που ο πατέρας ήταν ιδιοκτήτης των δύο σινεμά, Πατέ και Απόλλωνα. Το σπίτι τους ήταν συνέχεια από το Πατέ, όπως είναι τώρα το Στρατηγάκι τα φροντιστήρια, και είχαν ένα πολύ ωραίο αρχοντικό σπίτι με εσωτερικές σκάλες μαρμάρινες. Έξω είχε και κήπο ανθόκηπο και χωριστά είχε λαχανόκηπο, ήταν μεγάλο οικόπεδο. Ήταν πολύ ωραία η οικογένεια και εγώ ήμουν συμμαθήτρια με την μοναδική τους κόρη, την Νινέτα, με την οποία αγαπιόμασταν πάρα πολύ, δεν χωρίζαμε. Ήταν πολύ όμορφη
και μου είχε μείνει σε ένα γάμο που πήγαμε συγγενικό τους. Ήτανε ντυμένη σαν κούκλα με ένα λαμέ στεφανάκι. Ήταν πολύ όμορφη. Ήταν πολύ καλή οικογένεια και είχαμε δεσμό. Λόγω της, τότε που ήμασταν συμμαθήτριες. Άλλους θυμάστε? Θυμάμαι την από εμάς, ας πούμε, που έμεναν μετά την Μαντάμ Ρεβέκα. Εγώ θυμάμαι την Μαντάμ Ραχέλ. Ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι η οποία με αγαπούσε πάρα πολύ και με κερνούσε ταμπουίκος γιατί την εξυπηρετούσα. Δηλαδή τι κάνατε? Να πάω στο φούρνο να της πάρω ψωμί, να πάω στο μπακάλι. Τότε ήταν οι μπακάλιδες, είχαμε έναν Γιώργο στη γωνία Καραϊσκάκη. Να της πάρω ό,τι είχε ανάγκη, αυτή δεν έβγαινε έξω. Και ο παππούς ήταν ηλικιωμένος. Και έτρεχα εγώ, ήμουνα και για την οικογένειά μου και για τη γειτονιά, ήμουν η πρόθυμη. Οι αδερφές μου ήταν λίγο βαριές αυτό. Και γι' αυτό με αγαπούσε ιδιαίτερος και μου δίνε μόνο εμένα αυτά τα ψωμάκια που έκανε, τα μπουίκος. Πότε σας τα έδινε αυτά τα μπουίκος? Όταν είχε ή ξέρω εγώ κάποτε που περνούσαμε, φώναζε, έλα τσουλίκα, λαμπουένα, έτσι με έλεγε, η καλή Νίτσα. Τι γλώσσα είναι αυτή που μιλούσε η κυρία Ρασέλ? Εβραϊκή. Αυτά τα ισπανοεβραϊκά. Μας είχατε πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι τα ήξερε και η μαμά σας. Άπτεστα τα μιλούσε. Γιατί συνέχεια ήταν μαζί. Κι εγώ πολλά καταλάβαινα όταν μου μιλούσανε και μερικά μου έχουν μείνει ελάχιστα, ας πούμε. Αλλά η μαμά μου τα μιλούσε άπτεστα. Σε αυτά τα θελήματα που κάνατε για την κυρία Ρασέλ, την εξυπηρετούσατε και το Σάββατο? Ναι, το Σάββατο θυμάμαι δεν έκαναν καμία δουλειά μέχρι που με φώναζε να ανάψω το διακόπτη από το φως. Μαγείρευαν από το βράδυ, απίσω από το σπίτι μας ήταν μια οικογένεια, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το όνομα. Θυμάμαι που μαγείρευε και βλέπαμε το φαγητό τους, δηλαδή έτσι από τον μπαλκόνι μας εμείς επάνω, κάτω έβλεπα το φαγητό. Δεν θυμάμαι όμως πώς λέγονταν. Χρόνια ήταν και αυτοί πίσω. Λέτε, από το σπίτι. Μαγείρευαν από βραδύς. Το Σάββατο δεν κάναν τίποτε. Ούτε σας λέω ούτε το διακόπτη. Με φώνασαν και άναβα το διακόπτη. Ούτε μαγείρευαν, ούτε σκούπιζαν, ούτε τίποτα. Απλώς συναντιόνταν οικογένειες σαν επίσκεψη. Αυτό ήταν. Για να πήγαινα στη συναγωγή, δεν ξέρω τι ώρες ήταν. Είχα πάει στη συναγωγή σε γάμους. Η ένα ήταν εδώ στη Μιζραχή. Μια στην πω αριστοκρατική συναγωγή και μία στην αγορά, σαν να βλέπω τώρα τη μητέρα μου με ένα ωραίο μου φόρεμα που πήγαινε στο γάμο, πήγαινε μπροστά από μένα και μου είχε μείνει αυτή η εικόνα που την καμάρωνα. Δηλαδή πήγατε σε παραπάνω από μία συναγωγές? Ναι, τουλάχιστον δύο αυτές τις θυμάμαι. Μία πρέπει να ήταν Αντιγονιδών προς τα εκεί. Η άλλη εδώ Μιζραχή. Είχαμε μείνει εκεί που μου περιγράφατε. Αλλά και στο σχολείο καμιά διαφορά Εβραίες, αν είχαμε συμμαθήτριες. Όχι. Καμία. Είχαμε σταματήσει εκεί που μου περιγράφατε τη βία που βιώνατε και την οικονομική ανέχεια. Να σας πω εδώ, έχω πολλά να σας πω. Καταρχήν, μας μοίρασαν δελτία. Ό,τι ψωνίζαμε στο μέλλον με τους Γερμανούς ήταν με τα δελτία όταν ανακοίνωναν. Και σε μια εκπομπή που έχει τώρα σαν σήμερα, ήταν εδώ και η εγγονή μου και λέω, ακούστε μήπως νομίζω ότι σας λέμε ψέματα. Ανακοινώνεται ότι σήμερα θα διανεμηθεί ψωμί για 2 ημέρες. Ο Θεός να το έκανε ψωμί, ήτανε μπομπότα με καλαμποκίσιο αλεύρι, αλλά το παίρναμε στο πιάτο, γιατί ήταν σαν λάσπη.
το ψήνα σε φόρμες μέσα στρογγυλές και εμείς παίρναμε μια βάση για να μην μας πέσει στο δρόμο. Από 200 δράμια στο άτομο για 2 μέρες. 1200 εμείς παίρναμε, ήμασταν 6 άτομα, ήταν μία οκά και 200 δράμια, τότε ήταν η οκά. Για 2 μέρες και ο Θεός να το έκανε ψωμί. Πολλές φορές και 4 μέρες. Τι άλλα πράγματα σας έλειπαν? Εάν το σπίτι μας είχε βέβαια για ορισμένο χρόνο ορισμένα πράγματα, πώς παίρναμε τότε χοντρικό στο βούτυρο, το δοδοχείο, το αλεύρι, ζάχαρη, πολύ ρύζι, δεν είχαμε έτσι να παίρνουμε λίγο-λίγο. Αλλά αυτά κάποτε τελείωσαν. Από εκεί και πέρα άρχισε το δράμα. Έπρεπε να σταθεί σε ουρά, μάθαινες ότι μοιράζει ένας λαχανίδες. Λαχανίδα, να πάρουμε μία οκά λαχανίδα, η οποία μαυράσει γίνεται χωρίς λάδι. Χωρίς και το αλάτι με διανομή και τα σπίρτα. Και θυμάμαι είχαμε ένα μικρό μπακάλικο εδώ στην Αθανασίου Διάκου και αυτός του είχε γράψει και καθαρευουσιάνικα, ας πούμε. Παρακαλείστε όπως προσέλθετε προς διανομήν άλας και πυρία, αλάτι και σπίρτα. Και αυτό με δει. Όλα ήταν με δελτίο. Δεν υπήρχε να πας να ψωνίσεις τίποτε. Θυμάμαι μια φορά, εγώ ήμουνα για τις ουρές ειδική επειδή ήμουν μικρή, τρύπωνα λίγο. Πήγα στη Σαλαμίνα για σαρδέλα. Πήγα πρωί και ως τις 6 το απόγευμα δεν είχα πάρει, γιατί μόλις έφτανα στην κάσα, τελείωνε, πήγαινα στην άλλη ώρα. Έφτανα στην κάσα, πάλι τελείωνε, πήγαινα στην άλλη ώρα. Οπότε ήρθε ο μπαμπάς μου κάποια ώρα, μου λέει, παιδί μου τρελαθήκαμε, τι έπαθες, τι κάνεις εδώ. Αν δεν πάρω δεν φεύγω, λέω. Όσο να πάρω δεν φεύγω. Και τι να πάρω, μια κασαρδέλα, σαλαπατημένη, αλλά ήταν κάτι. Όχι, πεινάσαμε πολύ. Εγώ τουλάχιστον έπρεπε να μην ζω. Γιατί ήμουν 1,70 και δεν ξέρω τι όψη είχα. Είχα κάτι φωτογραφίες, τις έσκησα και του γονιών μου. Μη είδε ο φαρμακοποιός και μου λέει, πες τη μαμά να σε βάλει ενέσεις, θα πεθάνεις. Κάλτσιο με ενέσεις. Το ότι δεν, όχι ότι δεν πέθανα, το ότι δεν έπαθα αδενοπάθεια είναι θαύμα. Σας λέω, αισθανόμουν, αλλά λιγώνεται το μέσο μου. Μαμά πεινώ, με λέει, Χρυσό μου, γενικό είναι το κακό, θα περάσει. Μια μέρα είχε λίγο αγκουράκι, καγκούρι για να χορτάσεις ό,τι πρέπει. Πεινάσαμε πάρα πολύ. Επιπλέον άκουγες κλάματα παιδικά και το πρωί ξυπνούσαμε, βλέπαμε πεθαμένα παιδάκια στο δρόμο εδώ. Η εκκλησία μοίραζε ένα ποτήρι γάλα την ημέρα, η μεγάλη μου αδερφή βοηθούσε εκεί. Για να καταλάβετε που είχε φτάσει ο κόσμος, όταν ήταν άρρωστα τα παιδάκια, τα πήγαινα στο σπίτι αυτό το κουπάκι, το γάλα. Εδώ επάνω ο Δελφών, τότε λεγόταν Μακεδονίας, ήταν θυματικός ο πατέρας. Και είχαν μικρό παιδάκι και η μάνα, δεν ξέρω αν είχαν κι άλλα παιδάκια. Και πήγε η αδερφή μου με το γάλα και ο πατέρας ο θυματικός έφτισε μέσα για να το πιει αυτός. Που είχαν φτάσει. Κάνουμε μια παύση. Τι γράφει? Κυρία Ελένη, μου λέγατε για την ανέχεια που υποστήκατε και για τις ουρές όπου περιμένατε ως παιδάκι. Ώρες. Σε αυτές τις ουρές με τα δελτία υπήρχαν και Εβραίοι γνωστοί σας? Ναι, τύχαινε καμιά φορά. Δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά όλοι έτσι ψωνίζαμε. Εβραίους φτωχούς βλέπατε? Έχω 2 εμπειρίες. Μία είναι μία γυναίκα που είχαμε, δεν θυμάμαι το όνομά της, που βοηθούσε τη μαμά μου στα καλά χρόνια, αλλά και κάπου ερχότανε από αυτό το λίγο. Η μαμά μου ήταν πολύ φιλάνθρωπη. Από αυτό το λίγο κάτι θα βοηθούσε πάλι. Μια φορά ήρθε και μας έπλυνε τα ρούχα για να ανταποδώσει, ας πούμε. Αλλά φεύγοντας πήρε μία πλάκα σαπούνι, κρυφά. Εγώ παιδί έπαιζα, πώς ήταν, για να πας στο δεύτερο όροφο είχαμε μία σκάλα.
Κάτω από τη σκάλα είχε ένα χώρο που παίζαμε εμείς εκεί, κάναμε και τον Καραγκιόζη καμιά φορά, βάζαμε σε ντόνια. Αυτή η καημένη κατάλαβε ότι είμαστε εκεί και πήγε και την έβαλε κάτω από τη σκάλα την πλάκα για να γυρίσει κάποια ώρα να την πάρει. Ήταν πολύ καλή και τίμια γυναίκα, αλλά η ανέχεια... Όπως με έφυγε η μπάλα, πάω να την πάρω, λέω, καλέ μαμά, εδώ έχει ένα σαπούνι κάτω. Βγήκε η μαμά μου, την είδε ότι έφευγε σιγά σιγά και γύριζε. Και την άλλη μέρα τη φώναξε και της λέει, κοίταξε, εγώ ξέρεις πόσο σας έχω και σας αγαπώ, ας πούμε, και σκέφτομαι. Ας μου ζητούσες, δεν είναι καλό πράγμα να πάρεις κρυφά. Αν μου ζητούσες, εγώ θα σου δώσω. Και από αυτό που έχω το μισό. Ένα αυτό. Ήταν ένας Εβραίος παλικάρι που φορούσε φορέματα, δεν είχε πανταλόνια. Και ερχόταν και έψαχνε τα σκουπίδια, αυτό το είδα με τα μάτια μου. Και αν έβριζε πατάτα, φλούδα πατάτας, την έπαιρνε και έτρωγε εκείνο το λίγο άσπρο που είχε από μέσα η φλούδα. Αυτό γινόταν επί κατοχής. Κατοχή. Και μια φορά έκλεψε ένα μπακυρένιο ταψί. Το μπακύρι τα πουλούσαν τότε. Και τον δέρνουν οι ταγματασφαλίτες, οι δικοί μας οι Έλληνες. Εδώ ήταν παλιά πηγαίνοντας προς την Κολοκοτρώνη, είχε ένα ρέμα, περνούσε νερό και πολλές φορές πλημμύριζαν το χειμώνα. Εκεί, σε εκείνο το σημείο, δυο ταγματασφαλίτες τους λέγαμε, αυτούς τους Έλληνες που ήταν με τους Γερμανούς, το χτυπούσαν, ήρθε εδώ και έκλαιγα. Τι έπαθες, μιλή μαμά. Μαμά, εκείνο το παιδί που τρώει τις πατάτες, το σκότωσαν στο ξύλο. Δεύτερο αυτό και ένα τρίτο θυμάμαι. Είχαμε μια στερίνα, νομίζω τη λέγανε. Και αυτή έτσι βοηθούσε τη μαμά μου στα καλά τα χρόνια. Και ήρθε μια φορά κάτι, την έστειλε η μαμά μου να πάρει από το υπόγειο και είχε κρύψει 5 κάρβουνα έτσι, καλάμια τα λέγαμε, τα έβλε κάπου και όταν έφυγε τα πήρε, αλλά την ίδια αδερφή μου. Και χωρίς να την πει τίποτα η μαμά μου, έβαλε τα κλάματα. Δηλαδή δεν ήταν... Στερίνα. Ναι, δεν ήταν κλέφτρα. Η ανάγκη έκανε αυτό, αυτή την πράξη να κάνουν. Εμένα πονούσε η καρδιά μου. Λοιπόν, πάρα πολύ. Έκλαιγα μέρες που το θυμόμουνα και για αυτήν και για την άλλη και για αυτό το νερό. Αυτά τα θυμάμαι πολύ ζωντανά. Δεν ξέρω κάτι άλλο να έπεσε στην αντίληψή μου. Και έχετε και μια οικογενειακή ιστορία που μας έχετε πει, που βοηθούσατε ένα κοριτσάκι. Α, ναι. Καταρχήν, άλλο ένα θα σας πω, αν εννοείτε τη ματίκα που πήραμε μικρή. Πριν από αυτό θα σας πω, χτύπησε μια μέρα την πόρτα να ζητιανέψει ένα κοριτσάκι, το οποίο φαινόταν ευγενικιά μορφή, δεν φαινόταν γυφτάκι, ας πούμε, έτσι πως είναι τα ζητιανάκια. Και έκανε εντύπωση τη μαμά μου. Οι πόρτες μας είχαν παραθυράκια τότε, τετράφυλλες, η καλή είσοδος. Άνοιξε το παραθυράκι, βλέπει ένα κοριτσάκι, το οποίο όμως ήταν τα μαλάκια του από ψήρες και κόνιδα, είχαν άσπρα ήταν, η κόνιδα είναι λευκή. Το λέει η μαμά μου, τι θέλεις χρυσό μου, λέει λίγο ψωμάκι. Λέει, πού κάθεσαι. Λέει, κάτω από μια σκάλα, η μαμά μου βήχει, είναι άρρωστη. Κάτω από μια σκάλα έχουμε ένα κρεβάτι και κοιμάμαι μαζί με τη μαμά μου. Στην Κολοκοτρώνη εδώ λίγο πιο πέρα. Λέει, πάρε αυτό λίγο ψωμάκι αυτό. Η αδερφή μου φώνες, μη δίνεις, αφού η Νίτσα θα πεθάνει, μη δίνεις. Εγώ όποιος χτυπάει την πόρτα μου, αυτή τη μπουκιά θα τη δώσω, έλεγε. Δεν θα πεθάνει κανείς. Της λέει λοιπόν, να έρθεις αύριο, θα σου κόψω τα μαλάκια, θα σου βάλω φάρμακο, θα στα δέσω και θα σου πω τι θα κάνουμε. Σκεφτείτε τώρα, ένα ξένο παιδάκι. Ήταν ένα φάρμακο μπίτουτι το λέγανε τότε για τις ψήρες. Ψήρα μπήκε πολύ το καιρό εκείνο. Πήγε πήρε η μαμά μου, ήρθε την άλλη, μέσα στο ινόπνευμα το βάζαμε, είχε λίγο ινόπνευμα. Το έκοψε κάτω από τη σκάλα που σας λέω είχε ένα σκέπαστρο έτσι, το έκοψε τα μαλάκια. Το έβαλα αυτό τη σκόνη, το έδεσε με ένα μαντίλι,
θα έρθεις αύριο. Ήρθε την άλλη μέρα, το έλουσε, ξανά έβαλε φάρμακο, μέχρι που καθάρισε. Τώρα λέει πάνε να με δείξεις που μένει η μαμά σου. Όντως ήταν κάτω από μια σκάλα. Θυματική. Με ένα πάπλωμα. Εδώ υπήρχε μια κυρία ενός γιατρού, η οποία ήταν στο σανατόριο, στο σύλλογο. Πώς λεγόταν? Θα το θυμηθώ τώρα, πολύ γνωστό όνομα. Μια πολύ καλή κυρία, αυτή πλουσία οικογένεια, αλλά ήταν και πρόεδρος εκεί στο σύλλογο των θυματικών. Την παίρνει η μαμά μου, δεν είχα, η μαμά μου έκανε δηλαδή φιλανθρωπίες χωρίς χρήματα, γιατί δεν είχαμε. Λέει θα πάω να σου δείξω κάτι και την παίρνει και την πάει εκεί. Αυτή η κυρία φρόντισε, βάζουν το κοριτσάκι στο ορφανοτροφείο, τη μέλισσα εδώ που είχαμε και βάζει και τη μαμά στο σανατόριο, στο σβεστοχώρι. Και θυμάμαι που μπήκε η μαμά μου και κάνει δόξα το Θεό, την τακτοποίησε. Μια άλλη περίπτωση, εδώ στην Αρχαιολογικού Μουσείου υπήρχε, ήταν κάπως αλλιώς τα μαγαζιά, ένα μικρό μανάβικο. Ήτανε Εβραίος. Είχε ένα κοριτσάκι μικρό που το έφερνε μαζί του το πρωί και όταν έφευγε το βράδυ στο σπίτι, μένανε εδώ στο 151. Τι ήταν το 151? Ήταν ο συνοικισμός των πτωχών Εβραίων. Των πτωχών Εβραίων, εδώ που έγινε και το μνημείο νομίζω. Το έφερνε το πρωί, το είχε μέσα στο μανάβικο, η μαμά δούλευε αλλού και δεν μπορούσαν να το αφήσουν μοναχό του και το έπαιρνε ο μπαμπάς εδώ στο μανάβικο. Το είδε η μαμά μου χειμώνα, η Θεσσαλονίκη έκανε πολύ βαρύς χειμώνες, με χιόνια, με βαρδάρι και αυτό μέσα χωρίς θέρμανση φυσικά στο μαγαζί του μπαμπά. Το λυπήθηκε η μαμά μου και του λέει δεν μου το δίνεις να το παίρνω σπίτι μου και το βράδυ που φεύγεις άρχισε να το παίρνεις. Έτσι έγινε αρχή, μα τι κάτι λέγανε. Ήτανε λίγο πιο μεγάλη από μένα, λίγο πιο μικρή από την αδερφή μου ανάμεσα. Και ερχόταν κάθε μέρα, παίζαμε μαζί, ό,τι είχε η μαμά μου, ό,τι είχαν αυτό το λίγο. Έτσι έβαινε. Αυτό βέβαια ξεκίνησε όχι από την κατοχή, πιο πριν από την κατοχή. Γιατί λέμε 8 χρονών, 13 ήμουν στην κατοχή, οπότε μιλάμε για πρώτη κατοχή που είχαμε τότε. Μας αγάπησε και το αγαπήσαμε και τελικά έμεινε σαν αδερφή μας εδώ, στο σπίτι μας, μόνιμα. Πήγαινε βέβαια, έβλεπε τον μπαμπά της στο μαγαζί, ερχόταν η μαμά το έβλεπε. Αλλά έμεινε πλέον σε μας. Και στον πόλεμο βρέθηκε σε μας και στην κατοχή. Όταν έγινε, βγήκε η διαταγή να πάνε οι Εβραίοι να μαζευτούν τότε που τους έβαλαν και το άστρο. Δεν ξέρω τι μαμά μου, ο Θεός τη φώτισε. Της λέει, δεν μου φαίνεται καλό, δεν θα πας. Κυρία Φανή, λέει, κι αν με πιάσουν, θα δούμε, λέει, τι θα γίνει, αλλά δεν θα πας, δεν σε αφήνω να πας. Και δεν πήγε. Βέβαια, μετά μάθαμε τι έγινε εκεί, πώς τους φερότανε. Τι μάθατε? Ότι τους είχαν μαζέψει στο στρατόπεδο, κλωτσούσαν, χτυπούσαν, βρίζανε, σαν να ήτανε ζώα, ας το πω. Εσείς είδατε κάτι? Με τα μάτια μου όχι. Ακούγαμε. Και μας τα λέγανε όσοι κυκλοφορούσαν Εβραίοι. Αυτές του 151 τις κουρέψαν όλες. Και φορούσαν όλες ένα μαντίλι, φαίνεται ψήρα, ποιος ξέρει. Ήταν φτώχεια εκεί, πολύ φτώχεια. Όλες αυτές δούλευαν σε σπίτια, ζητιάνευαν, ξέρω έτσι. Είχε παράγκες με λαμαρίνες. Είχατε πάει στο 151? Είχα πάει γιατί ήταν και ένας, ήταν και γύφτη. Ήταν ένας γύφτος Ηλίας που μας έκοβε τα ξύλα και τα μετέφερε στο υπόγειο και τα μετέφερε και πάνω σε κάτι ντουλαπάκια που είχαμε στην κουζίνα για τις εβδομάδες το ξύλο, ας πούμε. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και μια φορά είχα πάει για αυτόν κάτι. Είχε αρρωστήσει, δεν ξέρω, και είδα την περιοχή. Καλύδες με λαμαρίνες, δραματική. Έτσι έμεινε εδώ η Ματίκα, όταν άρχισαν
να συλλαμβάνουν, να τους χτυπούν, να τους φέρονται, έτσι. Ο μπαμπάς μου είχε, έραβε τα ρούχα της αστυνομίας, τα πολιτικά, και είχε καλά με τον διευθυντή, βγάζει ταυτότητα. Πώς λεγόταν ο διευθυντής? Μουσχουντής. Βγάζει ταυτότητα ελληνική και φέρνει από, το, από την πατρίδα του μια στολή πώς φορούσαν οι τοπικές ενδυμασίες. Και την στείλαμε σε έναν κουμπάρο μες στα διευθυντής τραπέζης της εμπορικής, στο διοικητήριο, μακριά από εδώ. Είπαμε βέβαια ότι έφυγε η Ματίκα. Και έμενε εκεί. Της έλεγε ο μπαμπάς μου, όταν θα βγεις, θα βάλεις αυτή τη στολή και την ταυτότητα την ελληνική. Δεν έβγαινε το καημένο πουθενά, εκεί βοηθούσε, αλλά εδώ ερχόταν για να βοηθήσει τη μαμά μου καμιά φορά, την οποία υπεραγαπούσε. Της έλεγε, κύριε Φανή, κλείσε πόρτες, παντζούρια, θα καθαρίσουν την κουζίνα. Κάτι θα κάνει στο σπίτι. Ένα βράδυ μας παίρνουν, έγινε μπλόκο στο διοικητήριο, φοβάμαι, φοβόταν και αυτοί βέβαια που είχαν. Την άλλη μέρα πάει ο μπαμπάς μου, βάζει τη στολή, την παίρνει σε άλλο σπίτι εδώ, Χατζηβασιλείου, ήταν συγγενής του Φλόκα που είχαν το ζαχαροπλαστείο. Κάπου μεταξύ Καραϊσκάκη και λίγο πιο προς την ανάληψη κάπου. Θα σας γελάσω ακριβώς, αλλά έμεινε εκεί ώσπου τελείωσε ο πόλεμος. Ήμασταν σαν αδερφές. Εσείς βλέπατε Εβραίους με το άστρο? Βεβαίως, όλοι κυκλοφορούσαν με το άστρο. Όλοι. Τους είχανε κάπου περιορίσει, υπήρχαν μέτρα εναντίον τους? Ένα διάστημα. Μέναν στα σπίτια τους με το αστέρι. Αλλά η συμπεριφορά στους δρόμους, δηλαδή αν ένας Γερμανός έβλεπε, συναντούσε έναν Εβραίο, σαν έβλεπε κάτι συχαμερό, ας πούμε έτσι, με περιφρόνηση. Ή θα έσβροχνε, ή θα χτυπούσε καμιά φορά. Ποιος τολμούσε να αντιμιλήσει, να πει κάτι. Και τους τι έγινε μετά, αφού βάλαν το άστρο? Αφού βάλανε το άστρο, άρχισε να διαδίδεται ότι θα τους πάρουν από εδώ. Αυτή είναι η αλήθεια, ότι πίστεψαν ότι επειδή λαχταρούσαν να έχουν πατρίδα, ας πούμε, πίστεψαν ότι θα τους πάνε κάπου που θα στήσουν την πατρίδα τους. Και γι' αυτό, με αυτή την εμπιστοσύνη, ας πούμε, προσπάθησαν να κρύψουν εδώ μερικά πράγματα αξίας. Πολλοί εμπιστεύτηκαν σε οικογένειες ελληνικές. Εσείς το είδατε αυτό? Θα σας πω λεπτομέρειες. Αφήνανε χαλιά, μέχρι πιάνο με ουρά αφήσα σε ένα γιατρό εδώ γνωστό μας. Ό,τι πολύτιμο, κοσμήματα, λίρες. Σε οικογένειες που εμπιστεύονταν βέβαια. Το έζησα. Γιατί πίσω από το σπίτι μας, η είσοδος τους ήταν στην Προύφ. Εμείς είμαστε εδώ μπροστά, αλλά οι κουζίνες μας, το ντουβαράκι, επικοινωνούσαν, μιλούσαν η μαμά μου. Τους αναγνωρίζετε αυτούς που δίναν τα πράγματά τους, γνωστές? Θα σας πω. Και σε εμάς έγινε πρόταση. Ο μπαμπάς μου είχε πει τη μαμά μου, θα σε σκοτώσω αν πάρεις πράγματα από Εβραία. Λυπόταν δηλαδή. Ήταν πολύ καλό κορδός και ο πατέρας μου, αλλά έκλαιγε συνέχεια. Φανή, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν θα πάρεις τίποτα, σε παρακαλώ. Αυτή η καημένη πίσω, πώς τη λένε, μαντάμ, Στερίνα, είχε μία κόρη, Ζουλή, και ένα γιο. Τη φωνάζει τη μαμά μου και λέει, κυρία Φανή, σε παρακαλώ, ένα μπαουλάκι που έχω την πρίκα τη Ζουλή, κράτησέ το. Όταν γυρίσουμε να μας το δώσεις. Όχι, η μαμά μου λέει. Αχ, λέει, μαντάμ Στερίνα, ο άντρας μου με φωνάζει να μην πάρω τίποτα. Να κλαίει αυτή. Οπότε η κουζίνα μας ήταν μεγάλη, είχαμε ένα στρόγγυλο τραπέζι και είχαμε κάνει ένα ψεύτικο καναπεδάκι και καρέκλες. Λέει, παιδιά, θα το πάμε αυτό κάτω στο υπόγειο, θα το πάρουμε εδώ, το σκεπάσω, ο μπαμπάς δεν θα καταλάβει. Βάλαμε ένα χαλάκι από πάνω και όντως το πήραμε, ας πούμε. Εμάς αυτό άφησαν. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι να άφησαν. Όμως στην γιαγιά του Γιάννη,
Τη μάμη είχαν αφήσει και κοσμήματα και διάφορα άλλα. Εδώ σε ένα γιατρό πεθαμένος είναι τώρα, είχαν αφήσει πιάνο με ουρά χαλιά και τα λέγανε μεταξύ οι Έλληνες ότι κρατούσαν. Αναφέρατε κάπου ότι υπήρχαν Έλληνες που δεν επέστρεψαν εβραϊκές περιουσίες. Ναι. Γνωρίζατε εσείς τέτοια άτομα? Εγώ άκουσα για ένα γιατρό, θα πω το όνομα επειδή έχει πεθάνει τώρα όλη η οικογένεια, Χριστόπουλος λεγόταν. Αυτός είχε πιάνο με ουρά και χαγιά. Διαδόθηκε τώρα αλήθεια ψέματα, αυτοί που το είπαν έχουν την ευθύνη. Άλλον δεν ξέρετε? Δεν ξέρω συγκεκριμένα. Πολλοί, πάρα πολλοί, σας έχω πει ότι υπήρχαν πολύ πλούσιοι Εβραίοι και πολύ φτωχοί, μεσαία τάξη ήταν λίγοι. Πολλοί τι κάναν, βγάλαν τα πλακάκια της κουζίνας, σκάψαν, βάλανε εκεί μέσα λίρες και τα κλείσαν πάλι. Δηλαδή η ελπίδα ότι θα έρθουν πίσω ήταν βεβαία και θα τα πάρουν. Άλλοι σκάψαν κάτω και θάψανε λίρες πολλές. Θα σας πω συγκεκριμένα, πρώτος ξάδερφος του ανδρός μου έμενε στην Πιζανίου πριν αγοράσω σπίτι και όταν γκρεμίστηκε η απέναντι πολυκατοικία και ήρθε η Φαγάνα, πετιόταν οι λίρες στον αέρα. Το είδατε αυτό? Αυτή η ξαδέρφη, πρώτη ξαδέρφη, μας το βεβαίωσε. Δεν πώς λέγεται? Κυπουρού κι αυτή. Κυπουρού. Το μικρό της? Σουλτάνα. Και ο πρώτος ξάδερφος του ανδρός μου, Ηρακλής Κυπουρός, αυτός έμενε εκεί. Ο κόσμος έτρεξε βέβαια, μάζευε, αλλά ύστερα έρθει η αστυνομία, του σταμάτησε. Αυτό έγινε και σε άλλες περιοχές. Ακούγαμε. Λίρες πετιότανε. Το πιο σπουδαίο θα σας το πω. Κατεβαίνοντας μουσείου με Βασιλίση όλας γωνία, τώρα είναι ένα κατάστημα που έχει κύπελα που δίνουν στους αθλητές, τις ομάδες που νικούν κλπ. Τότε ήταν ένα μεγάλο εστιατόριο των διανοουμένων λεγόταν. Και ιδιοκτήτης ήταν ένας κύριος Βουγιούκας. Αν δεν απατώμε, Γιάννης Βουγιούκας, δεν θυμάμαι το μικρό απόλυτα. Όταν τελείωσε ο πόλεμος και αυτό το παιδί, κάτι θα σας το πω μετά. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, πήγε κάποιος με ένα χωροφύλακα μέσα στην αλατούρκα τουαλέτα, αφού τη βγάλανε, είχε βάλει δύο γκαζοτενεκέδες λίρες. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Ένα κουτάκι τόσο είχε 200, αυτό δεν ξέρω και εγώ πόσες χιλιάδες ήταν. Χτυπιόταν ο Έλληνας και έλεγε να υπάρχει αυτός ο θησαυρός εδώ και να μην ξέρω. Δύο γκαζοτενεκέδες λίρες. Θέλετε να μου πείτε για ένα παιδάκι και όχι, είπατε... γι' αυτό τώρα το δικό μας, όταν γύρισε μόνο ο γιος της Μαντάμ Στερίνας. Οι άλλοι χάθηκαν, και η κόρη και η μαμά και ο μπαμπάς. Είχε ένα χαρτί και είχε σημειωμένα που δώσανε πράγματα για να κρύψουν. Είχαν δώσει και αλλού. Λέει η Μαντάμ Φανή, τη μαμά μου, εδώ είχαμε αφήσει. Ναι, παιδί, να το. Βγάζει το χαλάκι, το ανοίγει, όπως ήταν. Άρχισε να κλαίει αυτό και λέει, Μαντάμ Φανή, δεν παραδέχονται ότι αφήσαμε πράγματα. Μερικοί Έλληνες, ας πούμε, φάνηκαν ανέντιμοι. Θεός φυλάξει, να κρατήσεις. Έγιναν μερικά τέτοια. Μερικοί δεν τα επέστρεψαν. Να μην λέμε μόνο τα καλά. Τώρα γλυκάθηκαν από αυτά και δεν θέλησαν να τα δώσουν. Αλλά ότι υπήρχαν και μπορεί να υπάρχουν ακόμα. Ένα άλλο περιστατικό με εμάς. Όπως σας είπα, το υπόγειό μας στα μπρος δωμάτια ήταν σκαμμένα 40 πόντους. Και ανάμεσα στο υπόγειο που είχαμε τα ξύλα και εκεί είχε ένα άνοιγμα, ένα σαν παραθυράκι. Εκεί όταν τεινάζαμε τις όλες και τα παλιά μπουριά, καμιά φαρτάβαζε η μαμά μου, ώσπου να έρθει κανένας παλιατζής να τα πάρει. Κάτι που δεν μας χρειαζόταν. Και μια μέρα θυμάμαι, κατοχή ήταν ακόμα. Φωνάζει ένα παλιαζί και λέει, σε παρακαλώ κατέβα και ό,τι έχεις στο παραθυράκι πάρτε, λέει. Κάποια ώρα βγαίνει αυτός, λέει, καλέ κυρία, με μια λεκάνη και μέσα είχε σερβίτσιο κρυστάλλινο της πάστας
μαζί με αυτό της κομπόστας για παγωτό και κάτι κινέζικα, πάλι σερβίτσιο καφέ και τσαγιού. Φαίνεται τι είχε βάλει με τα μτζίλτα. Και λέει, αυτό κυρία μέσα εκεί ήταν, δεν είναι για πέταμα. Τέλος πάντων τα πήραμε βέβαια, τα φυλάξαμε. Και μετά μας μπήκε μήπως έχει και μας λύρισε. Και πήγαμε με αδερφή μου και σκάβαμε, και σκάψαμε λίγο και βαρεθήκαμε. Αλλά έχει πολλά τέτοια ανακαλύφθηκαν και πολλά δεν θα ανακαλυφθούν ποτέ ίσως. Αυτό γίνεται εν όψη της μεταγωγής, μετά την κατοχή. Που τα βρίσκουν, αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά οι Εβραίοι παρέδιδαν τον... Ναι. Πίστευαν ότι θα γυρίσουν κάποτε, θα βολευτούν, θα γυρίζουν και θα πάρουν αυτά. Τι μάθατε ότι τους είπανε. Γιατί δεν μπορούσαν να μεταφέρουν. Θυμάμαι η Μαντάμ Τζίλντ είχε ένα πολύ ωραίο τραπέζι τραπεζαρίας, καλύτερο από το δικό μας. Και της είπε η μαμά μου, Τζίλντα, να κατεβάσω κάτω αυτό να πάρω το καλό επάνω, γιατί είχε έτσι μέταλλο από κάτω, ήταν πολύ ωραίο. Και όταν έρθεις θα το πάρεις, εμείς και αυτό δεν είναι ας πούμε πολύ προκομμένο. Δεν το δέχτηκε. Και όταν ήδη καημένοι το βγάλανε έξω οι Γερμανοί την μέρα που τους μαζεύαν στα κάρα και βάλαν αυτές τις φαγητά τους επάνω και χύνονταν. Εσείς τα είδατε τα αυτά. Είδα, τα είδα. Η μαμά μου μπορείτε αρρώστησε. Να μας περιγράψετε τη μέρα που η κυρία Τζίλντα βλέπει αυτά και τι γίνεται. Ξαφνικά ακούγεται ότι θα περάσουν να τους πάρουν. Είχαν έτοιμα οι άνθρωποι ότι νόμιζαν ότι μπορούν να πάρουν. Σας λέω, είχαν την ελπίδα. Θυμάμαι η κυρία Πίνχας έραψε τα γέρμε πανταλόνι, χτενίστηκε, ετοιμάστηκαν, δηλαδή σαν να πήγαιναν κάπου πολύ ωραία. Και η δικιά μας με τα μτζίλτα, αντιμένης κλπ. Και περίμεναν, είπαν θα περάσουν να τους πάρουν. Πίστεψαν με αυτοκίνητα, ήρθαν κάτι κάρα μακριά πίσω, με θέσεις ας πούμε για να βάλουν. Τους βάζανε εκεί πάνω και ό,τι νομίζανε κάτι πολύτιμο, ξέρω εγώ το παίρνανε. Αλλά το τραπέζι, τα βγάλαν όλα έξω τα πράγματα. Και έγινε πιάτσικο και από τους γύφτους. Ερχόταν και μέχρι τους μουσαμάδες πήγαν να βγάλουν, που ήταν του σπιτιού και το καζάνι από την κουζίνα. Η μαμά μου ήταν άρρωστη καημένη από τη στενοχώρια της, έκλαιγε συνέχεια στο κρεβάτι. Και λέω, καλέ μαμά, ήρθα να βγάζω τους μουσαμάδες. Η καημένη σηκώθηκε, λέει, τι κάνετε, λέει, οι Έλληνες. Τελικά βγάζουν έξω τα πράγματα, βάζουν οι Γερμανοί τις καραβάνες τους επάνω στο έπιπλα, στο τραπέζι αυτό το ωραίο που το βγάλαν έξω. Άλλα χύνονταν, άλλα... Ήταν μια εικόνα, όχι να αρρωστήσεις, να πεθάνεις από στεναχώρια. Τότε πήραν μια γεύση. Είχατε πει ότι τους μάζεψαν με κάρα. Ναι, κάτι μακριά κάρα. Ποιος τους συνόδευε και πού τους πήγαιναν. Γερμανοί ήταν, πού ξέρω. Μόνο Γερμανοί. Γερμανοί. Προς τα πού τους οδηγούσαν. Από εδώ θυμάμαι, έτσι φύγαν τώρα. Πού πήγαν, δεν ξέρω. Κι εγώ μικρή θυμάμαι. Αλλά όλοι κλαίγαμε, ας πούμε, όταν είδαμε αυτή την εικόνα. Δεν περιμέναμε, ούτε οι Εβραίοι, ούτε εμείς. Γιατί λέγανε θα τους πάνε να κάνουν την πατρίδα την καινούρια και είχαν και αυτή η ελπίδα, αλλά και εμείς δεν φανταστήκαμε αυτό το κακό. Και για να κρύβουν πράγματα είχαν ελπίδα οι άνθρωποι ότι κάποτε θα γυρίσουν. Αν δεν είχαν αυτή την ελπίδα, γιατί να κρύψουν. Και από εκεί και πέρα είδαν που τους βάλω στα βαγόνια με τα παραθυράκια για τα ζώα. Οι δικοί σας ήξεραν τίποτε για αυτό που θα συνέβαινε στους Εβραίους. Οι Έλληνες, όχι. Ναι, η οικογένειά σας. Όχι, 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 όχι. Γιατί... Μόνο η μαμά μου που φαντάστηκε, δεν ξέρω τι φαντάστηκε, και δεν άφησε τη Ματίκα να πάει να δηλωθεί. Είπε μόνο ότι δεν μου μυρίζει καλό. Τώρα τι φοβήθηκε, τι φαντάστηκε, δεν ξέρω. Τι απέγινε η Ματίκα. Η Ματίκα μετά την απελευθέρωση ήρθε σε εμάς από την οικογένεια Χατζηβασιλείου. Γύρισε μόνο ο αδερφός της, ο Μπίνο. Οι γονείς της σκοτώθηκαν. Πού είχε πάει. Από εκεί που τους κάναν, που τους κάψαν και μας είπε ότι εμείς μερικοί νέοι σωθήκαμε, γιατί ώσπου να
καταρρεύσουμε, μας βάλαν και κάναμε δουλειές. Εμείς λέει, ήμασταν στον ασβέστη που σβήνανε και κλέβαμε πατάτες και τις ρίχναμε πόση ώρα βράζει ο ασβέστης, ώσπου να λιώσει. Όσο βράζανε, λέει, τις τρώγαμε έτσι με τις φλούδες, με αυτό συντηρηθήκαμε. Και ορισμένοι γλίτωσαν, με κλειστά μπαδό στο χέρι, και αυτή η κυρία Στέλλη είχε, δεν ξέρω αυτή πώς γλίτωσε. Και μετά, όταν αποφάσισαν να φύγουν στο Ισραήλ, έμεινε και αυτός αρκετόν καιρό, λέει, θα την πάρω μαζί μου τη Ματίκα. Αυτή έκλαιγε σκοτώνανε. Δεν ήθελε σε καμιά περίπτωση να φύγει. Παρακαλούσε, κλιπαρούσε τη μαμά μου. Σε παρακαλώ, κυρία Φανή, σε παρακαλώ. Έλεγε η μαμά μου, Ματίκα, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Αλλά κορίτσι μου, εμείς οικονομικά είμαστε εξετιναγμένοι. Έχω 3 κορίτσια. Θα σε αδικήσω, ούτε να σε πληρώνω, γιατί στο τέλος την πλήρωνε. Την είχε σαν βοηθό, βοηθούσε το παιδί και τη έκανε πρίκα, ρούχα, είχε ένα μπαούλο, χρήματα, στην τράπεζα τη έβαζε. Δεν μπορώ, χρυσό μου, λέει τώρα. Δεν θέλω, λέει, εγώ θα βρω άλλο δουλειά, μόνο να είναι εδώ. Λέει, άκουσε με. Πήγαινε, θα είναι για το καλό σου. Τώρα ποιος την φώτιζε τη μαμά μου και τη μια φορά και την άλλη, και όντως ήταν για καλό της, ας πούμε. Αλλά σας είπα, αυτή την εικόνα που έφευγε εδώ στον ΟΤΕ και γύριζε κάθε βήμα και έκλαιγε και κλιπαρούσε να μείνει, δεν θα την ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Τόσο πονέσαμε, ας πούμε, πάρα πολύ. Την πήρε ο αδερφός της, από εκεί εμείς την είχαμε μάθει να γράφει και να διαβάζει ελληνικά και επικοινωνούσαμε. Όταν πήγε, μας έστειλε το πρώτο γράμμα, είπε ότι εδώ μιλούν αλλιώς. Πρέπει να πάω σε σχολείο να μάθω. Πήγε, έμαθε. Και μετά μας έστειλε ότι τη ζήτησε κάποιο καλό παιδί και παντρεύτηκε. Δεν είπε ποτέ, ας πούμε, ότι ήταν φτωχό κορίτσι, ότι μεγάλωσε έτσι, ότι δεν πήγε σχολείο. Γιατί τη ρωτούσε ο άνδρας της, τι είναι αυτές στην Θεσσαλονίκη τόσο που τις αγαπάς. Λέει, ήμασταν στο σχολείο μαζί συμμαθήτρες και πολλοί φίλες μου. Δεν ξέρω σε ποια μίλησα χθες, την Μαρία. Ήταν πολύ έξυπνη. Και μας έλεγε όταν παντρεύτηκε, επειδή μπήκε σε έναν καλό κύκλο. Αυτός ήταν εργοστασιάρχης, είχε εργοστάσιο παιχνιδιών. Και είχε στείλει με την κυρία Στέλλα ένα παιχνιδάκι στην εγγονή μου. Είπαμε πύλο. Το όνομά του δεν θυμάμαι, αλλά το επίθετο, Μάτι Πύλο, έτσι μας έστειλε τα γράμματα. Και μας έλεγε, ο άντρας μου έχει κύκλο πολύ καλό. Μας καλούνε. Αν καταλαβαίνω ότι θα τα βγάλω πέρα, πηγαίνω. Αν νομίζω ότι δεν θα τα βγάλω, είναι κάποιοι πολυμορφωμένοι, ξέρω εγώ, κάνω την άρρωστη, στέλνω ένα μπουκέτο λουλούδια και δεν πάω. Σας λέω, ήταν ξηράφι. Καλόκαρδη, καλή, έξυπνη και πολύ αγαπητή. Πονέσαμε πολύ που χωρίσαμε. Πονέσαμε πολύ. Καταλαβαίνω ότι την είχατε σαν αδελφή σας. Αδελφή. Μήπως θυμάστε σε τι κατάσταση ήταν ο αδελφός της όταν γύρισε? Ο αδελφός της ήταν ο καημένος, καταρακωμένος. Άφησε και η πατέρα, μάνα και μόνο αυτό. Εδώ τώρα χωρίς δουλειά, χωρίς τίποτα, σου λέει, θα φύγουμε, θα πάμε στην πατρίδα μας. Άλλους Εβραίους είδατε να γυρνάνε που τους ξέρατε? Πολλοί έφυγαν. Πολλοί έφυγαν. Όχι, μετά την απελευθέρωση. Όχι, εκτός από την κυρία Στέλλα, δεν θυμάμαι. Πώς ήταν η κυρία Στέλλα όταν γύρισε? Η κυρία Στέλλα είχε ένα μίσος για τους Γερμανούς που δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Και ποιο τέρας πήγε μια μέρα και τη ζωγράφησε από το σπίτι τον αγγελωτό σταυρό, το σήμα των Γερμανών. Εμείς κλαίγαμε που το είδαμε. Δεν ξέρω ποιο, να το πω παλιωτόμαρο. Δεν έχει άλλη λέξη. Καμία άλλη από τις οικογένειες. Περιέγραφε η κυρία Στέλλα, μας περιέγραφε πώς τους μαζέψανε, πώς τα τρένα, τι περάσανε, πώς περάσανε, τι ψούσανε. Πεθαίναν μωρά, τα πετούσαν κάτω. Πολύ δύσκολα. Και να σας πω κάτι, και εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να τα ακούω. Πονούσα πάρα πολύ, γιατί σας λέω, ζήσαμε σαν συγγενείς. Και τη Ματίκα την ξαναείδατε καμιά φορά?
Η Ματίκα ήρθε δύο φορές στην Ελλάδα, μια το 1993 και μια το 1997, μετά από τόσα χρόνια. Στο αεροδρόμιο έγινε ο χαμός. Πήγε η αδερφή μου η μικρή με την κόρη μου να την υποδεχθούν και οι αγκαλιές και τα κλάματα και η συγκίνηση δεν περιγράφεται. Όλος ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω τους και ρωτούσαν ήσασταν αδελφές και λείψατε και κάντε. Ναι, απαντούσε αυτή. Ναι, οι αδελφές μου είναι, οι αδελφές μου είναι. Ναι. Α, ήταν μεγάλη συγκίνηση, δεν λέγεται. Δεν και λέγεται. Κάθε έμεινε αρκετά. Εδώ πάνω από 10 μέρες. Περάσαμε πολύ καλά. Πήγαμε σε ορισμένα μέρη. Ήθελε να πάει στη Μηχανιώνα, στην Παναγία. Την πήγαμε στη Μονή Βλατάδων. Εγώ τότε είχα κάνει μια εγχείρηση και υπέφερα από τα πόδια. Η αδερφή μου, η κόρη μου, τα εγγόνια μου την πήγανε. Τη γύρισαν, ας πούμε. Και είχαν κάνει λάθος την ταυτότητά της. Τη γράψαν 10 χρόνια μεγαλύτερη. Και πήγε στην Ισραηλιτική κοινότητα να το διορθώσει και της είπαν ότι έχουν καεί επί Γερμανών όλα τα αρχεία από εδώ και πέρα. Οπότε δεν χρειάζεται. Άστιλα, θα σε λένε τη νέα που είσαι, 90 χρονών και είσαι πολύ νέα. Δεν την άλλαξε. Και μετά είχε δύο παιδιά. Ο ένας είχε φύγει στην Αμερική, μας είπε, και ο άλλος ήταν στο Ισραήλ. Αυτά ήταν παντρεμένα, αλλά είχαν μπλεχτεί σε μια οργάνωση, πώς τη λένε, που δίναν τα σπίτια τους. Και εδώ ήταν. Μου διαφεύγει η λέξη. Ίσως τη θυμηθώ στη διάρκεια. Και δώσαν τα σπίτια τους, δώσανε περιουσίες και οι γυναίκες τους τους εγκατέλειψαν. Ήταν μια οργάνωση. Από αυτό που λέω ότι τα δίνανε σε αυτούς, ίσως κάποιος ξέρει κάτι. Ίσως τη θυμηθώ στη διάρκεια. Και τους εγκατέλειψαν οι γυναίκες τους, ο ένας έφυγε στην Αμερική, ο άλλος έμεινε στο Ισραήλ. Η μια η νύφη, παρόλο που ήταν χωρισμένη, ήταν πολύ καλή, λοιπόν είναι την έβλεπε, όταν πήγε μετά στο γυροκομείο. Αυτό πρέπει να ήταν από τα αριστοκρατικά, ας πούμε, γυροκομεία, όπως και εδώ είχε ένα ωραίο στη Βασιλίση Όλγας γυροκομείο των Εβραίων, που το λέγαμε το αριστοκρατικό. Γιατί πούλησε το σπίτι της και έδωσαν τα παιδιά της πολλά χρήματα, όπως μας είπε, για να είναι εκεί. Είχε το διαμερισματάκι της. Δηλαδή, όταν ήταν καλά, εξυπηρετεί το μόνη της. Μαγείρευε ό,τι ήθελε. Αν δεν μπορούσε, τότε την εξυπηρετούσαν σε αυτό το ίδρυμα που ήταν. Ξαναήρθε το 1997, οι τελευταίες φωτογραφίες που έχω. Και περάσαμε πάλι πολύ καλά. Είχαμε πάει στη Χαλκιδική, στα Μουδανιά, που έχει σπίτι η κόρη μου, η πεθερά της. Έμεινε εδώ αρκετές ημέρες, γυρίσαμε, γελάσαμε, χαρήκαμε. Σας λέω παραπάνω από συγγενείς. Υπάρχουν συγγενείς που δεν αγαπιούνται τόσο, που δεν ταιριάζουν, ας πούμε. Η Ματίκα ήταν πάνω από αδελφή, πάνω από αδελφή. Θυμάμαι ότι μας είχατε πει ότι θέλησε να επισκεφτεί και τον τάφο της μητέρας σας. Τη μητέρα μου τη λάτρευε. Όταν ήρθε, μας διηγήθηκε ότι την ημέρα που θα έφευγε με τον αδερφό της, την πήρε η μαμά μου ιδιαιτέρως στο δωμάτιο και της λέει, «Ματίκα, δεν έχω πολλά». Η μαμά μου πάντα κάτι έβαζε στην άκρη, ήταν οικονόμα, ας πούμε. «Δεν έχω πολλά. Αυτά που έχω είναι όλα. Πάρ τα κορίτσι μου». Να πας να πάρεις εσώρουχα, νυχτικές, θα πας σε ξένο μέρος, κάτι που σου χρειάζεται απαραίτητο, να μην πας όπως να είναι. Τα έλεγε αυτά και σκοτώνονταν στο κλάμα. Μα μου έδωσε ό,τι είχε, δεν έδωσε κάτι από αυτά που είχε, λέει, μου έδωσε την ψυχή της. Αλλά και όλη η συμπεριφορά της μαμάς μου ήταν. Σας λέω, μια φορά ζήτησε η αδερφή μου, η αδερφή μου η μεγάλη ήταν λίγο τεμπέλα της ζωγραφικής και του βιβλίου, της λέει, «Ματίκα μου φέρνεις ένα νερό». Και τη δίνει μια ανάποδη η μαμά μου στο στόμα. Της λέει, «Εμένα μ' άκουσες ποτέ να ζητήσω νερό. Να σηκωθείς να πάρεις». Σαν παιδί της. Τη σέβομαι, την αγαπούσα σαν... Και παραπάνω γιατί σου λέει, «Στα δικά μου χέρια είναι. Δεν πρέπει στα δικά μου χέρια να παραπονεθεί».
Και ήρθε, έφερε σκούρα ρούχα για να πάει στο νεκροταφείο να χαιρετήσει τα οστά της μάνας μου. Έκλαιγε τόσο που ο παπάς τη ρώτησε, παιδί μου, ήταν η μητέρα σου και όταν πέθανε έλειπες. Λέει, πάτερ, η μητέρα μου με γέννησε, αυτή η κυρία με έσωσε. Φίλησε το κουτί με τα οστά και έφυγε.